Να σας πω ότι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, χάσετε πάρα πολλά, αλλά δεν πειράζει γιατί έχουμε την Νάση Μπίλιο εδώ μαζί μας. Θα χάσετε την κάλτσα του Ντοκλή καταρχάς. Τι πάθαμε, την κάλτσα επιτέλους. Κάθε μέρα. Τι φετίχ είναι αυτό, πραγματικά. Είναι φετίχ. Είναι φετίχ. Δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω. Λάθος κάλτσα, είναι φετίχ. Όχι τίποτα. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Τριτούλα σήμερα. Έχουμε μια ωραία όψη. Όποτε έχουμε μια ωραία όψη, ξέρεις κάτι που δεν συμβαίνει και πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Λίγο να το γλεντήσουμε, λίγο κάπως να αναθαρίσουμε, κάτι να συμβεί. Α, γι' αυτό έχουμε διάθεση. Αυτό λέω ότι έχει μια ωραία όψη τώρα το πρωί, τις πρωινές ώρες. Μη μου παίρνετε θάρρος. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, όντως έχουμε μια πολύ ωραία όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Ουρανό. Είναι μία όψη η οποία μας καλεί γενικώς να σκεφτούμε πιο αντισυμβατικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, λίγο να βάλουμε το μυαλό μας, να εμπνευστεί, να έχουμε μια ιδέα και όσο πιο διαφορετική, όσο πιο εναλλακτική είναι, νομίζω ότι τόσο καλύτερα μπορεί να πιάσει τόπο. Out of the box. Wow. Ναι. Έχεις επηρεαστεί από το GNTM, νομίζω. Πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Έκανα το connection, κατάλαβα. You wanna be on top. Έτσι, on top. Λοιπόν, η όψη αυτή, να πούμε ότι πολλές φορές συνδέεται με καταστάσεις οι οποίες έρχονται λίγο απρόπτα, λίγο ξαφνικά στη ζωή μας, αλλά είναι ευχάριστες ως επιτοπλίστων. Δηλαδή, έχει αυτό το απρόπτο, το ξαφνικό, την έκπληξη, αλλά που είναι ευχάριστη, που σου φτιάχνει το κέφι. Αυτή η όψη, η Αφροδίτη με τον Ουρανό, συνδέεται επίσης με αυτό που λέμε κεραυνοβόλους έρωτας. Βεβαίως, ο Ουρανός είναι το κεραυνοβόλο, η Αφροδίτη είναι ο έρωτας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει να κάνει επίσης με οτιδήποτε αφορά και τον μοντέρνο τρόπο που ερωτεύονται και φλερτάρουν οι άνθρωποι, που τι είναι το διαδίκτυο. Δηλαδή, είναι μια όψη που μπορεί να παίξουν και φλερτάκια εκεί σήμερα. Από την άλλη πλευρά, η Αφροδίτη, με τι άλλο συνδέεται εκτός από τον έρωτα, τις σχέσεις, με τα οικονομικά. Είναι μία όψη λοιπόν που μπορεί κάποιοι να την εξαργυρώσουν και σε οικονομικό επίπεδο. Θα πούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Ποιος είναι ο τομέας στον οποίο μπορείτε να έχετε περισσότερη τύχη σήμερα, περισσότερη εύνοια από μία τέτοια ωραία όψη. Η Σελήνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο ζώδιο του καρκίνου. Το αγκαθάκι της ημέρας είναι το ότι κάποια στιγμή προς το απογευματάκι θα κάνει μια αντίθεση με τον Πλούτονα. Πάντα όταν μπαίνει η Σελήνη στον καρκίνο, ας πούμε, ή σε ένα άλλο παρορμητικό ζώδιο, πέφτει πάνω στον Πλούτονα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Θα προσέξετε λίγο παραπάνω αν είστε κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί, εγώκεροι και γεννημένοι στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου, έτσι. Εσείς επηρεάζεστε λίγο πιο πολύ, θα προσέξετε τις εντάσεις, τις σχέσεις.